Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Καλησπέρα κυρία Σαλαπάτα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Λέκα, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Έχουμε μπερδευτεί. Από τη μία ο Ξενοφών, από την άλλη ο Ζορμπάς. Ακούμε και αυτή την ιστορία για το μεσογειακό κυκλώνα. Τι ακριβώς πρέπει να κρατήσουμε από όλα αυτά? Εν αρχή με την ονοματολογία, να σας πω ότι αυτή η ονοματολογία είναι ένα περίεργο καθεστώς. Το Ζορμπάς δεν είναι ελληνικό. Το Ζορμπάς κατά βάση είναι ιταλικής προέλευσης. Οι Ιταλοί το ονομάσαν Ζορμπά και όχι εμείς. Που σημαίνει ότι αυτά όλα τώρα δεν έχουν, θα λέγαμε, και ιδιαίτερη αξία. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, ομολογουμένως το είχαμε πει από τις προηγούμενες ημέρες ότι γεννήθηκε ένα βαρομετρικό σύστημα αρκετά έντονο στη θέση που βρίσκεται αυτή την ώρα. Τροφοδοτείται με μεγάλα ποσοστά υγρασίας, και αυτό γιατί βρίσκεται πάνω από το νότιο Ιόνιο, περίπου στη Μεσόγειο θάλασσα, που έχει υψηλές θερμοκρασίες, στροβιλίζεται και παίρνει υγρασία. Το ευχάριστο που δείχνουν τα τελευταία στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων είναι ότι το σύστημα αυτό θα αρχίσει να κινείται 12 ώρες νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Έτσι λοιπόν από αύριο το μεσημέρι ουσιαστικά θα δώσει τον καιρό εκείνο, θα τον ξεκινήσει νωρίτερα από το πρωί, αλλά η ένταση των καιρικών φαινομένων θα είναι γύρω στις μεσημβρινές ώρες, και το ίχνος το οποίο αποκαλύπτεται αυτές τις στιγμές με τα τελευταία δεδομένα θα λέγαμε ότι αφήνει στο νότιο τομέα του την Κρήτη, και αυτό είναι και αυτό πάρα πολύ ευχάριστο, αλλά βέβαια ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές εκείνες που θα πλήξει πιο έντομα. Έντονα, ναι. Μπορούμε να ξέρουμε τι δυναμική θα έχει το φαινόμενο αυτό και ποιες περιοχές θα πληγούν? Ναι, θα το δούμε όπως σας είπα από την πλευρά του ότι σαν σύστημα θα πλήξει περισσότερο με την τροχιά του, την παρούσα τροχιά του θα πλήξει περισσότερο τις περιοχές της Πελοποννήσου, την νότια, αλλά και γενικά και τις ανατολικές περιοχές της Πελοποννήσου. Θα περάσει στη συνέχεια στις Κυκλάδες, θα πλήξει ενδεχομένως και την Αττική αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Εμείς ως νότιος τομέας, ναι μεν θα έχουμε κάποια ισχυρά βροχομετρικά, δηλαδή θα δούμε κάποιες βροχές οι οποίες θα είναι έντονες, είναι αυτές που χαρακτηρίζουμε καταρακτώδεις βροχές, καθώς επίσης, και αυτό μπορεί να γίνει βέβαια και από καταιγίδες, καθώς επίσης και ανέμους, οι οποίοι μπορεί να είναι αρκετά έντονοι, ιδιαίτερα στις δυτικές περιοχές του νησιού, και ανατολικότερα, ιδιαίτερα για το Ρέθυμνο, Ηράκλειο και τον νομό Λασιθίου, θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι θα είναι ιδιαίτερα έντονοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, και οι εντάσεις εκεί πιθανά θα προκαλέσουν κάποια προβλήματα. Μάλιστα. Πάντως, άρα κύριε Λέκα, λίγο, για να το δούμε λίγο πρακτικά, υπάρχει το ενδεχόμενο, το σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε πρόβλημα με τα δρομολόγια των πλοίων, με τα αεροπλάνα, και επίσης να σας ρωτήσω και κάτι επιπρόσθετα, επειδή αυτές τις μέρες που διανύουμε έκλεισαν και κάποια σχολεία. Αυτό είναι δικαιολογημένο ή μήπως είναι μια κίνηση υπερβολής? Εκτιμώ ότι είναι κινήσεις υπερβολής. Σίγουρα έχουμε δει καιρικές καταστάσεις με τις οποίες έχουμε ξεπεράσει πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τον καιρό. Δεν νομίζω ότι αυτά τα μέτρα, όσο και αν τα θεωρούμε μέτρα προστασίας, ότι συνάδουν με την αρμονική λειτουργία ενός κράτους. Πολλές φορές, ξέρετε, δίνεται η εντύπωση ότι οι ευθύνες της πολιτείας ανατίθενται γενικά στους ανθρώπους αφήνοντάς τους στο σπίτι τους. Η ευθύνη της πολιτείας είναι να προφυλάσσει τους ανθρώπους σε κάθε περίπτωση, για κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν, ίσως είναι λίγο τραβηγμένα τα μέτρα, αλλά νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους για τους οποίους παίρνονται. Θεωρώ όμως ότι χρειάζεται έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση προκειμένου να λαμβάνονται και οι σωστές αποφάσεις. Πάντως, αύριο, όπως, για παράδειγμα. Ναι. Έτσι όπως μας περιγράφετε τα πράγματα, πάντως είναι πιθανό να υπάρχουν προβλήματα με τις συγκοινωνίες, σωστά? Αύριο, ναι. Αύριο ενδεχομένως πρόσκαιρα να προκύψουν προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες, ακόμα και από το αεροδρόμιο των Χανίων και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Άλλος ο λόγος το ένα, άλλος το άλλο. Το αεροδρόμιο των Χανίων ενδεχόμενα από, όπως σας είπα, θα είναι περίπου 5 ώρες που τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα από τις βροχές, οι οποίες κατά περιόδους μπορεί να γίνονται, όπως σας έλεγα, αρκετά έντονες. Άρα εκείνη την ώρα προφανώς με μια περιορισμένη ορατότητα θα προκύψει πρόβλημα, ενώ το Ηράκλειο, για άλλο λόγο, το Ηράκλειο εξαιτίας των νοτίων ανέμων, οι οποίοι θα ενισχυθούν, μπορεί κάποια στιγμή να φτάσουν σε κάποιες εντάσεις οι οποίες προφανώς να προκαλέσουν προβλήματα. Όλα αυτά όμως έχουν μια, θα λέγαμε, παροδική εμφάνιση, και μέχρι το βράδυ γενικότερα θα έχει υπάρξει αποκατάσταση αρκετά καλύτερων
συνθήκων, αλλά βέβαια επειδή το σύστημα θα βρίσκεται στην περιοχή του Αιγαίου, βόρεια από εμάς, δεν θα μας επηρεάζει εμάς τόσο έντονα πλέον, ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν το βράδυ πρόβλημα οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Λέκα, θα ήθελα με τη βοήθειά σας λίγο να αποκωδικοποιήσουμε κάποιες εικόνες, όπως αυτή εδώ για παράδειγμα, που δείχνει την προβλεπόμενη θέση του μεσογειακού κυκλώνα νότια της Πελοποννήσου το απόγευμα του Σαββάτου, αύριο δηλαδή, στις 3 το μεσημέρι. Ακριβώς. Αυτό βρίσκεται, θα βρίσκεται εκεί. Βλέπετε ότι είναι αρκετά βόρεια της Κρήτης. Εκεί λοιπόν θα βρίσκεται και η κεντρική, πώς να το πούμε, η πιο έντονη κατάσταση του καιρού και ιδιαίτερα σας προσδιορίζω ότι είναι ο βόρειος τομέας, το βορειοανατολικό σας επιτοπλίστων. Εμείς στο νότιο τομέα, λόγω του στροβιλισμού, θα έχουμε τους νοτιοδυτικούς ανέμους και αυτοί οι νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα πλήττουν κυρίως την περιοχή της Δυτικής Κρήτης, δηλαδή ως επιτοπλίστων τα Χανιά, γιατί όπως σας είπα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και το Λασίθι θα έχουν τον ισχυρό νοτιά. Εδώ θα είναι νότιο-δυτική. Οι νότιο-δυτικοί αυτοί άνεμοι, λοιπόν, όπως και οι νοτιάδες για την υπόλοιπη νότια Κρήτη, θα προκαλούν εκτεταμένες νεφώσεις, πολλές βροχές και για τη Δυτική Κρήτη, πολλές βροχές, αρκετά θα λέγαμε έντονες, μπορεί να προκύψουν και καταιγίδες, και αυτό θα ενταθεί. Όχι από το πρωί άμεσα, το πρωί θα ξεκινήσουν με οι βροχές, θα είναι πιο ήπιες, αλλά θα ενταθούν. Ωραία. Αυτή την ώρα περίπου που δείχνεται εκεί το σύστημα, θα είναι και η περίοδος των πιο έντονων φαινομένων. Να περάσουμε, να μου επιτρέψετε να περάσουμε έτσι λίγο πιο γρήγορα σε δύο ακόμη εικόνες. Εδώ βλέπουμε τα γαλάζια, με τα γαλάζια και τα μπλε χρώματα, τα ύψη της βροχής ανά τρίωρο σε χιλιοστά. Ναι. Πράγματι, αυτό τώρα είναι το πώς είναι ουσιαστικά η δομή του συστήματος αυτό, γιατί δεν είναι τα χιλιοστά εκείνα τα οποία αναμένεται να πέσουν στην επιφάνεια, είναι ουσιαστικά η περιεκτικότητα του συστήματος σε βρόχινο νερό, ας το πούμε έτσι. Προφανώς, αυτά τα ύψη βροχής θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές, αρκετά υψηλά. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα μόνο, παρά το γεγονός ότι δεν φάνηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας που ήταν, θα λέγαμε, αρκετά αξιόλογοι, μόνο στη Σαμαριά έπεσαν 72 χιλιοστά. Και σε άλλες περιοχές των Χανίων φτάσαμε μέχρι και 40 με 50 χιλιοστά. Φανταστείτε λοιπόν, αύριο θα ξεπεράσουμε αυτά τα ύψη κατά τόπους και ενδεχομένως, αν θα είναι όχι σε αστικό περιβάλλον, να μην δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Και να κλείσουμε. Αλλά η Πελοπόννησο σίγουρα τη βλέπετε καθαρά. Και να κλείσουμε, κύριε Λέκα, με τον τρίτο και τελευταίο χάρτη. Με το προβλεπόμενο ύψος κύματος από το κυματικό μοντέλο του Εθνικού Αστεροσκοπείου, όπου το μεσημέρι του Σαββάτου το ύψος του κύματος μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης ξεπερνά τα 11 μέτρα. Ναι, κοιτάξτε, όλα αυτά τώρα είναι μοντελοποίηση. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει δώσει άλλα νούμερα, κάποιοι άλλοι δώσαν άλλα νούμερα. Δεν θα πρέπει να δούμε. Προσέξτε, τα 11 μέτρα είναι το ύψος ενός τετραώροφου κτηρίου. Και όταν μιλάμε τώρα βέβαια για κύμα, είναι σαν να βρισκόμαστε στο μεσαίο μπαλκόνι και κοιτάζουμε προς τα πάνω και προς τα κάτω. Για τη θάλασσα, όλα αυτά δεν είναι, μάλλον για όλες τις θάλασσες, δεν είναι εφικτό να γίνουν αυτά τα πράγματα. Λέμε ότι θα υπάρχει ψηλός κυματισμός και μάλιστα επειδή εδώ για την Κρήτη μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, θα λέγαμε ότι οι δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, εκεί προς την Κίσαμο και τα λοιπά, προφανώς και θα υποστούν ένα υψηλό κυματισμό, ο οποίος προφανώς όταν θα χτυπάει και την αχτή, λόγω βυθομετρίας θα γίνεται και υψηλότερος και επικίνδυνος. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, το να πέφτουμε στα μέτρα, αυτό δεν θα το μετρήσει και κανένας, ξέρετε. Απλά ό,τι νούμερο και να πέσει, θα είναι ένα νούμερο. Τίποτα λοιπόν, άλλο. Κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να πούμε όμως και για την Κυριακή λίγο. Ναι, γιατί πολύ σύντομα όμως, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Βεβαίως. Ναι, ναι. Απλά την Κυριακή ο καιρός θα είναι άστατος. Εκείνο που έχει το καλό, η Κυριακή θα έχει πάλι βροχές. Κατά τόπους μπορεί να έχουμε και πιο έντονες βροχές. Όχι σαν αύριο, προφανώς όχι. Θα είναι απλά ένας άστατος με τοπικές βροχές. Το καλό είναι όμως ότι εξασθενούν οι άνεμοι. Θα είναι δυτικών διευθύνσεων στα 3 με 4 και αργότερα θα γυρίσουν και βορειοδυτικοί ακόμα πιο εξασθενημένοι. Και μέχρι το βράδυ ο καιρός θα δείξει πολύ καλύτερη εικόνα και θα πάει προς βελτίωση από τις αρχές της εβδομάδας. Σας ευχαριστώ θερμά.